Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και αυτή τη φορά έχουμε πάει σε ένα φυτώριο. Σκέφτομαι να αγοράσω καινούργια φυτά να σπείρω τόσο εκεί πέρα και τα μελισσάκια μου, αλλά και ο ποροφόρα, δηλαδή να σπείρω κάποια καινούργια μηλιά για να έχω και για μένα μήλα για να τρώω. Και με περίμενε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Όπως βλέπετε, έχουν ανοίξει κάποια ζουμπούλια. Εγώ δεν είχα σκοπό να πάρω ζουμπούλια, είχα σκοπό να πάρω δεντρολίβανα που σας έχω δείξει και άλλη φορά πώς τα κάνω. Απλά θέλω να έχει πολλά. Και θέλω να έχει και διαφορετικές ποικιλίες. Δηλαδή, μερικά το ένα με το άλλο έχουν διαφορές και ανθίζουν λίγο με διαφορετικό τρόπο για να καλύψουμε όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Και από ό,τι βλέπω, τα ζουμπούλια πραγματικά τα δουλεύουν εδώ πέρα σφαίρα. Είναι πολύ περίεργο οι μελισσούλες, παρόλο που σήμερα έχει 9 βαθμούς όλο και όλο. Είμαστε το μεσημέρι και φτάσει 9 βαθμούς. Προσπαθούν με μανία να ανοίξουν τα ζουμπούλια και να φάνε. Τώρα, γιατί σας δείχνω αυτό. Ξεγελάστηκαν οι μέλισσες, ξεγελάστηκε η φύση, ξεγελάστηκαν τα φυτά, δεν ξεγελάστηκε κανένας. Εδώ σας δείχνω τώρα ένα φυτό το οποίο είναι κοντά στη γειτονιά μου. Είναι ένα λουλούδι. Αυτό ανθίζει πάντα πριν τις αμυγδαλιές και είναι το εξής παράδοξο. Ενώ φαίνεται ότι πάντα έχει παγωνιές, πάντα ανθίζει ακριβώς εκεί που ο καιρός ξεκινάει και φτιάχνει. Δηλαδή, που ξεκινάει και φτιάχνει πραγματικά και μπορούν τα μελισσάκια σιγά σιγά να ανοιχτούν, να ταϊστούν και να αρχίσουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται. Γιατί το λέω αυτό. Η φύση ξέρει καλύτερα από εμάς, ξέρει πώς θα πάει ο καιρός. Άσχετα που λέμε μερικές φορές ότι ξεγελάστηκαν τα φυτά, έκαναν, έραναν, ποτέ δεν ξεγελιούνται. Αντιλαμβάνονται πράγματα πολύ περισσότερα από εμάς, γιατί αυτή είναι η φύση τους και έτσι επιβιώνουν. Αν κάποιες φορές γίνει το παράδοξο και καούν τα πάντα ή καούν τα μελίσια γιατί αναπτύχθηκαν πολύ, δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Όταν βρίσκουν τροφή έξω, δεν είναι μόνο ένα το φυτό που ξεγελάστηκε, δεν ξεγελιέται ένα φυτό μόνο του. Εννοώ ότι έφτασε η εποχή. Και τώρα, παρόλο που εμείς είμαστε πάρα πολύ βόρεια, πραγματικά έφτασε η εποχή να αρχίσουν σιγά σιγά τα μελισσάκια μας να αναπτύσσονται. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους. Φροντίστε να έχετε τροφές μέσα, κάποια ζαχαροζύμαρια, κάποια μέλια, γιατί έτσι και αναγκαστούν και κλειστούν μέσα με όχι πολύ παγωνιά, απλά να βρέξει ή να κάνει ένα μικρό χιονάκι να τα κλείσει μέσα σε 2-3 μέρες και έχουν αναπτύξει γόνους, θα λιμοκτονήσουν. Καλό κουράγιο σε όλους, εύχομαι πολλά μέλια και καλά μελίσια. Τα λέμε, παιδιά, γεια σας.